αφορμή, γιατί αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Είναι 10 ολόκληρα χρόνια που συμβαίνει και πρέπει κάποιοι να το καταλάβουν. Τι εννοείτε? Δεν μπορούν να παίζουν με τις ζωές παιδιών. Τι εννοείτε, ότι κάποιοι θέλουν να είναι κλειστοί η καρδιολογική κλινική? Για ποιο λόγο? Για να γίνεται κάτι επί 10 ολόκληρα χρόνια, νομίζω ότι έχουμε όλοι μας λογική να καταλάβουμε ότι υπάρχουν άλλα παιχνίδια από πίσω. Ότι θέλουν να σπρώξουν τον ιδιωτικό τομέα, υπονοείτε. Αφορμή. Θέλουν να σπρώξουν παιδιά στον ιδιωτικό τομέα, αυτό εννοείται, να πηγαίνουν να κάνουν τις εγχειρήσεις σε ιδιωτικές κλινικές, τι εννοείτε? Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και το κέντρο μας δέχθηκε το πλήγμα το 2011 που είχε αρχίσει και πήγαινε πάρα πολύ καλά και είχε και πρωτοποριακές επεμβάσεις για την Ελλάδα. Τότε ακριβώς δέχθηκε το πρώτο κλείσιμο και το πρώτο πλήγμα. Και θέλω να πω ότι αυτή την προσπάθεια που κάνουμε πρέπει να την κάνουμε όλοι μαζί και πρέπει να την αφιερώσουμε στα παιδιά που πέθαναν και στο πρώτο κλείσιμο του κέντρου το διάστημα 11 με 13. Είχαμε τραγικές περιπτώσεις, μας στείλανε κάπου για αιμοληψία. Και επειδή δεν δώσανε σημασία στον ιατρικό φάκελο του παιδιού, το παιδί πέθανε πάνω στην αιμοληψία. Άλλα παιδιά δεν πρόλαβαν να κάνουν εξετάσεις που χρειάζονταν, γιατί είχαν τους γιατρούς παροπλισμένους στο παιδόν. Δεν τους άφηναν να κάνουν εξετάσεις και έτσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος και πέθαναν. Χάσαμε παιδιά όλο αυτό το διάστημα από το 13 μέχρι τώρα. Είχαμε κάνει καταγγελία και πέρσι στο συνήγορο του παιδιού. Δεν πρόλαβαν να χειρουργηθούν. Είναι τραγικά γεγονότα. Ποιος ήταν ο λόγος που είχε κλείσει για τα χρόνια που ζούμε? Ένα λεπτό, για εξηγήστε μας λίγο. Τότε γιατί είχε κλείσει, με ποια φωνή? Το 2011 είπανε ψέματα, συκοφάτησαν τους γιατρούς του κέντρου και στα χαρτιά γράψαν ότι κλείνει για αναβάθμιση, την οποία αναβάθμιση δεν την είδε φυσικά κανένας από εμάς. Μετά από πίεση γονιών, οι γιατροί αθώθηκαν στα δικαστήρια. Το 2013 ξανά άνοιξε η κλινική εντελώς αποδυναμωμένη. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν αφήνει την κλινική να λειτουργήσει. Μας δόθηκε μία μέρα χειρουργείου στην καλύτερη περίπτωση την εβδομάδα για το μοναδικό δημόσιο παιδοκαρδιοχειρουργικό κέντρο όλης της Ελλάδας. Μέσα, το μοναδικό που είναι μέσα σε παιδιατρικό νοσοκομείο, μία μέρα την εβδομάδα στην καλύτερη περίπτωση. Αν μπορούσε να γίνει αυτή η μέρα, είχαμε μόνο ένα κρεβάτι στην εντατική από εκεί που είχαμε 7 όταν χειρουργήσαμε το δικό μας παιδί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και να βρισκόταν η μέρα, μπορεί να μην είχαμε κρεβάτι να μπούμε στην εντατική. Και αν είχαμε κρεβάτι να μπούμε στην εντατική, μπορεί να μην είχαμε κρεβάτι όταν βγαίναμε από την εντατική. Γιατί μας είχαν κλείσει και την καρδιολογική πτέρυγα, που μαθαίνω ότι αύριο θα γίνουν τα εγγένεια επισήμως. Να γιορτάσουμε τι? Τα τόσα χρόνια που ταλαιπωρούνται τα παιδιά μας. Κυρία Κουκολάκη, δηλαδή μας λέτε ότι είναι μια διαρκής διαδικασία η προσπάθεια? Φυσικά. Μιλάτε για προσπάθεια να κλείσει οριστικά το κέντρο? Και ότι φυσικά αυτή είναι μια διαρκής διαδικασία? Το δείτε, αν ψάξετε τι συμβαίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι τώρα, δεν είναι τωρινό. Ήδη το Σεπτέμβριο και πιάνω τα πολύ τελευταία. Τότε το Σεπτέμβριο που ήταν ένα θέμα ανακαίνησης του πάνω ορόφου, κλείσανε την εντατική μας. Και θέλανε να σταματήσουν εντελώς τα χειρουργεία, ενώ σε κανένα άλλο τμήμα του νοσοκομείου όταν ανακοινιζόταν δεν συνέβη αυτό. Σε κανένα, ούτε στο Αγλαία, ούτε σε εμάς. Ήταν το μόνο τμήμα που θέλανε να κλείσει. Και πήγαμε στον Εισαγγενέα Ελληνίκων το Σεπτέμβριο και το μόνο που κερδίσαμε ήταν να μην κλείσει εντελώς και να πηγαίνουμε σε κάποιο άλλο όροφο που δεν μπορούσαμε να κάνουμε όμως δύσκολα χειρουργία γιατί ήταν η μεταφορά σε άλλο όροφο. Να σας και πούμε, κυρία Κουκολάκη, πώς να ανοίξει τώρα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Και πάνω που περιμέναμε να ανοίξει για να ξεκινήσουν πάλι τα δύσκολα χειρουργεία, μας λένε την παίρνουμε για COVID. Δεν μιλήσαμε 2 μήνες, γιατί σεβαστήκαμε αυτή την κατάσταση και το πρωτόγνωρο που ζούσαμε και δεν γίνονταν κι άλλο στη χειρουργία. Και τώρα που ήταν ο καιρός να ξαναξεκινήσουν τα χειρουργεία σε όλα τα νοσοκομεία και όντως ξεκίνησαν, μόνο εμείς δεν επαναλειτουργήσαμε. Γιατί? Για να φυλάμε ένα χώρο που δεν προσφέρει τίποτα σε ένα παιδάκι με COVID και θα μπορούσε να πάει σε οποιαδήποτε άλλη εντατική μέσα στο νοσοκομείο, χωρίς κανένα κρούσμα, μόνο και μόνο για να ακυρωθεί τελείως η λειτουργία αυτής της μοναδικής κλινικής. Να πούμε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να παρέμβει στην εκπομπή. Είναι ανοιχτά τα μικροφωνά μας και η διοίκηση του νοσοκομείου και βεβαίως κάποιος από το Υπουργείο Υγείας για να απαντήσει να σε αυτές τις πολύ σοβαρές καταγγελίες που μας κάνει η κυρία Κουκολάκη. Μας λέτε κι εσείς την αντίληψή σας για τον αριθμό των παιδιών που βρίσκονται στην αναμονή, κυρία Κουκολάκη, και δει τα πιο σοβαρά περιστατικά, αυτά που λέμε ότι χρήζουν άμεσης χειρουργικής επέμβασης. Αυτή την στιγμή, όπως σας είπαν και οι γιατροί, είναι 3-4 περιστατικά πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και κάποιο το οποίο δεν το αναλαμβάνει το νοσοκομείο που μας στέλνουν.
και είναι σε κρίσιμη κατάσταση το παιδί. Θα μιλήσουν οι ίδιοι γονείς όταν το αποφασίσουν. Πάντως είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να παίζει κανένας, γιατί αφορά και τα παιδιά. Και λέω, η μνήμη αυτών των παιδιών που χάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, σε αυτόν που τώρα κινδυνεύουν να πάθουν κάτι σοβαρό που δεν το ευχόμαστε, και σε αυτά που θα γεννηθούν. Αυτό το κέντρο πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, να σταματήσει αυτό το παιχνίδι με τους γονείς και με τα παιδιά. Κυρία Κουκολάκη, υπάρχει εναλλακτική λύση για κάποιο άλλο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα που θα μπορεί να καλύψει τις περιπτώσεις αυτές? Το διάστημα θα παραμείνει κλειστό το Αγία Σοφία? Γνωρίζετε ότι τα παιδιά στέλνονται στον Άσιο. Έχουμε πει όμως επανειλημμένως και στα έγγραφά μας και εμείς και άλλοι σύλλογοι ότι δεν είναι παιδιατρικό νοσοκομείο. Όσο και να θέλει να μας βοηθήσει, δεν μπορεί εκ των πραγμάτων, γιατί τα παιδιά έχουν πολλές φορές και άλλα προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο. Γι' αυτό και είναι ο καταλληλότερος χώρος μιας παιδοκαρδιοχειρουργικής κλινικής να είναι μέσα σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Τι άλλο να σας πω? Αφήστε που έχουν τα παιδιά και το δικό μας και τα άλλα τα παιδιά τους φακέλους τους μέσα σε αυτό το νοσοκομείο. Παίρνεις ένα παιδί μέσα σε μια οικογένεια και θες να το πας κάπου αλλού να το ξεριζώσεις χωρίς κανένα λόγο? Σας είπα ότι χάσαμε παιδάκι τότε που κλείσαμε το 11, επειδή δεν πίστεψαν ότι το παιδί έχει πρόβλημα και στην αιμοληψία πάνω πέθανε εκεί που μας έστειλαν. Στο νοσοκομείο πέδων ήξεραν το παιδί αυτό, ήξεραν πώς να το χειριστούν. Μάλιστα. Τι άλλο να σας πω, είναι τραγικά πράγματα αυτά. Όποιος θέλει να τα ψάξει, υπάρχουν και αρχεία. Θα το ψάξουμε εμείς. Έχουμε δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή με το που εντοπίσαμε το πρόβλημα με το κοριτσάκι στην Κρήτη. Να σας ευχαριστήσουμε. Και είναι θέμα όλων μας. Με συγχωρείτε, βέβαια, δεν είναι θέμα ούτε κομμάτων ούτε τίποτα. Καλά, δεν ανήκουμε πουθενά. Αυτό. Θέλουμε το καλό των παιδιών και πρέπει όλοι να θέλουμε τον καλό των παιδιών. Δεν υπάρχει σοφρονούς που να θέλει το αντίθετο. Κυρία Κοκολάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναπούμε. Δεσμευόμαστε.